Λοιπόν, εγώ λέω να δούμε αυτό περιμένουμε. Ναι, το περιμένει ο κόσμος. Πάρα πολύ. Η Ασημίνα εναντίον της Σταυρούλας. Δεν σχολιάσαμε αύριο. Ασημίνα Δαλάκα. Αυτό δεν έχω καταλάβει. Τσακώνονται για το ποια είναι η καλύτερη παίκτρια ουσιαστικά. Τσακώνονταν γι' αυτό. Ποια θα βγαίνει η MVP. Όμως τώρα που μπήκε η Σταυρούλα στην απέναντι ομάδα. Παιδιά, ποιος θα... είχε έρθει εδώ και μας είπε. Είναι φίλες, είστε σίγουροι. Η Σοφιάνα νομίζω το είχε πει. Δεν θυμάμαι. Yeah. Η Σοφιάνα το είχε πει. Κάποιος μας είχε. Δεν θυμάμαι. Πάντως κάποιος από τους Survivor όταν εμείς είπαμε για αυτή τη φιλία. Μας είπανε μη μας άκουσαν. Έχουν ανταγωνισμό. Τόσο. Και τώρα που μπαίνει η Σταυρούλα στην απέναντι ομάδα, τσακώνονται πια δεν θα παίξει με τη Σταυρούλα γιατί είναι πολύ καλή παίκτρια. Θέλετε να πάρουν μια γεύση από το αγώνισμα. Oh, oh. Για να δούμε. Γιατί δεν λοιπόν, φτάνουμε θέλεις το να δεις το αποτέλεσμα. Θα το δεις αύριο. Λοιπόν, είναι εισάξιες εδώ πέρα. Και για μένα πιστεύω ότι η Σταυρούλα θα δείξει στη συνέχεια πόσο καλή είναι. Γιατί όταν μπαίνεις και είσαι ουσιαστικά κρύος απ' έξω από το παιχνίδι και έχεις πέσει μέσα στο αγώνισμα, δεν το έχεις βρει. Φαίνεται ότι ακόμα και μετά από πολύ καιρό κοντράρει στα ίσια την Ασημίνα. Εφόσον το MVP, MVP δεν έχει να κάνει με την ομάδα. Δηλαδή, χάσει, κερδίσει η ομάδα, μάμα βγω εγώ, κάνω κουμάντο σε όλα. Είναι όλοι εναντίον όλων. Και αυτό μας αρέσει. Η Σταυρούλα είναι καλή στο. Συγγνώμη, στο στόχο. Είναι πάρα πολύ καλή. Είναι από τις καλύτερες παίκτρες. Εγώ είδα και στο τρέλερ που έχω πραγματικά συγκλονιστεί και τη μάχη. Έχει Αλέξη Παπά με Τζέιμς. Καλά, Τζέιμς, αύριο η απόλαυση της Κυριακής. Θα είναι τέλειο, όλος ο κόσμος πραγματικά περιμένει. Εγώ πιστεύω θα κάνουν κόμμα πάντως η Δαλάκα με την Ασημίνα εναντίον της Σταυρούλας. Παιδιά, ισχύσει εν τη ενώση. Ναι, αλλά κάτσε, θα δούμε, παιδί μου, μπροστά μας θα είναι.